ποιον έπεσε το πλούρι στο σπίτι? Έπεσε στη μέση. Σε μένα και στο Μιχάλη. Αλήθεια. Στημένο ή? Όχι. Εντάξει, δεν είμαστε πέντε. Αυτό το η μέση είναι πολύ. Όχι, όχι, στη μέση. Όχι στη μέση. Έτυχε, πώς θα το πω. Ωραίο, ωραίο. Άντε καλά. Για το θέατρο δεν ήθελες να πεις? Ναι, να ρωτήσουμε για το θέατρο. Όχι, θέλω να ρωτήσω κάτι για το Dancing with the Stars ακόμα. Μάλιστα. Επειδή. Εντάξει, δεν μου αρέσει πολύ αυτή η ερώτηση, αλλά θα την κάνω γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Ρε παιδί μου, έγινε κάποια κριτική ότι δεν είναι και τόσο στάρς, ότι είναι λίγο ξεπεσμένοι αυτοί που συμμετέχουν φέτος κτλ. Εγώ διαφωνώ με όλο αυτό, έτσι. Εσύ τι γνώμη έχεις γι' αυτό? Γιατί ασχολήθηκαν κάποιοι και λέγανε δεν είναι στάρς και μάλιστα απλά κάποιοι εγώ απάντησαν. Εγώ θα ήθελα όλοι αυτοί οι κάποιοι να μου εξηγήσουν και να μου ορίσουν τι σημαίνει στάρς στην Ελλάδα. Μόνο αυτό. Εσύ τι πιστεύεις ότι είναι στάρς στην Ελλάδα? Έχουμε στάρς στην Ελλάδα καταρχήν? Στάρ στην Ελλάδα με τα δεδομένα του εξωτερικού, όχι, δεν νομίζω. Με τα δεδομένα της Ελλάδας? Με τα δεδομένα της Ελλάδας φυσικά και έχουμε. Αλλά τώρα μην με ρωτήσεις να σου πω και ονόματα. Όχι, εσύ είσαι στάρ. Εγώ είμαι στάρ? Όχι, εγώ δεν είμαι στάρ. Τι είσαι, τι αισθάνεσαι ότι είσαι? Τι είναι στάρ, ένας άνθρωπος που πάει καλά στη δουλειά του, που η δουλειά του έχει δημόσια έκφραση και έκφανση, έχει αποδοχή από τον κόσμο. Στάρ, δεν αυτός, τι είναι? Απλώς επειδή η απήχηση στο εξωτερικό είναι πολύ μεγαλύτερη και γι' αυτό φαντάζομαι ότι έχει γίνει και έχει δημιουργηθεί και αυτή η έννοια του στάρ. Το να τη χρησιμοποιούμε στη δική μας χώρα κάποιες φορές, εντάξει, είναι και λίγο αστείο. Δηλαδή, για φαντάσου να ερχόμουν και να σου λέγα εγώ είμαι στάρ. Λιγάκι θα έλεγε ηρέμησε. Και με το δίκιο σου. Σίγουρα αυτό σημαίνει στάρ, το να έχεις μία απήχηση, να πηγαίνεις καλά στη δουλειά σου. Αλλά δεν υπάρχει και λόγος τώρα να βάζουμε και ταμπέλες, απαραίτητα. Εντάξει, και εγώ πιστεύω ότι ο τίτλος έχει να κάνει με το ότι είναι άνθρωποι τους οποίους τους γνωρίζουμε λόγω της δουλειάς τους. Mm. Τώρα το πόσο γνωστοί είναι και το πόσο πετυχημένοι, όλοι είναι γνωστοί και πετυχημένοι. Δηλαδή, οι κριτικές αυτές, δηλαδή, τι θα θέλανε, είναι ένα show ή ακόμα και το Just που έγινε στο Μέγκα. Με τη Μενεγάκη, το Ρέμο, τη Μακρυπούλια, το Χατζή. Κατάλαβες, δηλαδή, είναι 5-10 ονόματα είναι στην Ελλάδα. Πόσα είναι? Ναι, και στο εξωτερικό δεν είναι δηλαδή όλοι τις πρώτες γραμμές που συμμετέχουν σε αυτά τα show, είναι... Και εγώ νομίζω ότι αυτό το σταριστικό βγαίνει και από το πώς είναι ντυμένοι, που έχετε πάρα πολύ ωραία κουστούμια. Είναι προσευμένες οι χορογραφίες, η μουσική. Είναι προσεγμένο πάρα πολύ ούτως ή άλλως όλο το κόνσεπτ, παιδιά. Είναι, και πέραν αυτού, όλοι όσοι έρχονται δουλεύουν πραγματικά. Έχω γίνει βαρετή ίσως, αλλά δουλεύουν πραγματικά πάρα πολύ σκληρά. Κανένας δεν μπορεί να κάνει χαβαλέ και να πει α, εντάξει. Δεν θες και να ρεζιλευτείς, Βρεζέτα. Εντάξει, θες και να βγάλεις κάτι, το κάνεις και για τον εαυτό σου αυτό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο προφανώς, για την εκπομπή. Προφανώς. Προφανώς. Αλλά θέλω να σου πω ότι θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν με νοιάζει εμένα και τόσο. Θα πάω να κάνω το χαβαλέ μου λίγο κτλ. Θα έβγαινε όμως από το πρώτο. Ναι, δεν υπάρχουν τέτοια. Εσύ πας μόνο στο τρίωρο του σόου ή πηγαίνεις και σε πρώτη? Όχι, εγώ πηγαίνω. Πηγαίνω την Κυριακή από πάρα πολύ νωρίς και βλέπω όλες τις πρόβες. Α, κάθεσαι και βλέπεις όλες τις πρόβες, για να έχεις άποψη. Ναι, ναι, ναι. Όσες προλαβαίνω, γιατί ξεκινούν από πάρα πολύ πρωί, αλλά βλέπω τις περισσότερες κάθε ναι. φορά. Άρα σε ενδιαφέρει, δηλαδή. Ασχολείσαι ναι, πολύ με αυτό. Δεν θα αισθανόμουν άνετα να πήγαινα να έκανα απλά ένα μακιγιάζ, ένα μαλλί και να βγαίνα και να μην ξέρω τι θα δει ο κόσμος. Αυτά που λες είναι δικά σου, ή. Δηλαδή τα κείμενα που λες είναι δικά σου? Είναι δικά μου, ναι. Πέρα από κάποια πράγματα τα οποία είναι διαδικαστικά, όλα τα άλλα είναι ελεύθερα. Μάλιστα. Τι? Για το θέατρο. Ναι, πώς περνάτε με τον Μουτσινά, ρε παιδί μου? Με τον Νίκο περνάμε πολύ, πάρα πολύ. Είναι πολύ τόσο Μουτσινάς, νομίζω, έτσι. Ναι, ναι. Με τον Νίκο περνάμε πάρα κάνετε πολύ. Κάνετε και παρέα, δηλαδή εκτός δουλειάς, φαντάζομαι. Μα είχατε πάει και κάναμε στο πριν. Μιχάλη. Είχα δει κάτι πλάνο στο Στάρ, είχατε πάει μαζί. Α, δεν ξέρω, ναι. Δεν θυμάμαι. Όχι, τώρα τα με τον Νίκο κάναμε παρέα πριν. Και κάνουμε και τώρα. Γενικά δεν θεωρώ ότι πάντα φίλοι όταν βρίσκονται στη σκηνή είναι και απαραίτητο να δένουν. Αλλά ευτυχώς εγώ με τον Νίκο έχουμε μια απίστευτη χημεία στη σκηνή που είναι πολύ ωραίο όταν συμβαίνει αυτό στο θέατρο. Είναι μια δουλειά η οποία είναι του Νίκου εξ ολοκλήρου. Ενώ η συγγραφή το έχει γράψει ο Νίκος μαζί με την Τζέννη τη Διαγούπη. Η σκηνοθεσία. Μιλάμε για τα βαφτίσια, να το πούμε. Ναι, ναι, τα βαφτίσια. Στο θέατρο Κιβωτός. Όλοι οι. Αν βλέπουμε τις σκηνές. Ναι. Όλο το εικαστικό είναι του αυτή. Νίκου. Όχι. Είναι η Αθηνά Οικονομάκου. Εγώ φοράω μαύρη περούκα. Να με. Ανάσταση. Κάνω αέρα.
Όλοι λοιπόν, και με μαύρο μαλλί, ε. Σ' αρέσει. Μια χαρά. Θα έρθετε να το δείτε και από κοντά. Να μας πείτε τη γνώμη σας. Πότε. Θα κάνουμε, θα κάνουμε. Αν δεν κάνουμε, θα έρθετε παρόλα αυτά. Ναι, αλλά μου είπα Μουτσουνά, σε περιμένω να έρθει επίσημη. Αυτό μου το έκανε. Θα κάνουμε, θα κάνουμε. Επίτηδες, την έκανα για να τον μην Ιούνιο, τον Ιούνιο βλέπω. Επίτηδε γκάλι για να μην πάω εγώ, Μανώλη. Το θέμα είναι ότι ο Νίκος γενικά με έχει αφήσει πάρα πολύ ελεύθερη σε αυτό το πράγμα. Και αυτό νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά από όλα τα θεατρικά που έχω κάνει που έχω νιώσει τόση ελευθερία. Και γι' αυτό ειλικρινά τον ευχαριστώ πολύ. Με έχει βοηθήσει, έχει κάνει αυτά που θέλει να κάνει, όλο το εικαστικό, όλο το πράγμα είναι δικές του ιδέες, αλλά δεν με έχει περιορίσει και αυτό μου αρέσει. Να σου πω, το γεγονός ότι, να πούμε καταρχήν λίγο τις μέρες, ποιες μέρες παίζετε στο Κιβωτός? Παίζουμε Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, Σάββατο διπλή, Τετάρτη Μέτζο, 8 η ώρα, τις υπόλοιπες 9 και 4. Και μόλις τελειώσει το dancing θα μπει και η Κυριακή. Α, ωραία. Και πάει πολύ καλά. Ναι, πάει πολύ καλά. Μπράβο. Να ρωτήσω κάτι, το γεγονός ότι εσύ πατάς σε πολλές βάρκες, επειδή μου δηλαδή είσαι ηθοποιός, είσαι παρουσιάστρια, αισθάνεσαι ότι κάποιοι συνάδελφοί σου ηθοποιοί σε ζηλεύουν για αυτό το πράγμα? Να με ζηλεύουν? Ναι. Δεν ξέρω, γιατί η ζήλια θα μπορούσε να νιώσει κάποιος ακόμη και αν δεν έκανα και τα δύο. Και έκανα μόνο το ένα. Βέβαια, κοίταξε τώρα, εγώ γενικά με τους τίτλους δεν τα πάω και πολύ καλά. Δηλαδή, τον τίτλο της παρουσιάστριας δεν τον διεκδίκησα ποτέ. Όλα αυτά που έκανα, τα έκανα επειδή είχα χρόνο, επειδή μου άρεσαν οι προτάσεις. Ηθοποιός. Ηθοποιός. Άρα, εσύ δηλώνεις ηθοποιός. Εντάξει, από παρουσίες τι άλλο έχεις κάνει πέραν του dancing? Έχω κάνει διάφορα πράγματα. Ξεκινώντας από το ΜΑΤ που παρουσίαζα εκεί εκπομπές, στην ΕΡΤ 1, μετά. Στην ΕΡΤ 1 τι έκανε? Στην ΕΡΤ 1 έκανε ένα μαγκαζίνο μαζί με τον Γιώργο Μελισσινό. Πολύ παλιά τώρα. ΕΡΤ 2, μη σου πω. ΕΡΤ 2 μπορεί. Η ΕΝΕΡ, ΕΙΡΤ. Μη σου πω. Έχω κάνει. Εντάξει, αυτό που κάναμε με τον Γιώργο στην Eurovision. Έχω κάνει άλλη μια εκπομπή με χορό στον Αλφα, το Baby Dance. Έχει κάνει πράγματα, είδες. Βέβαια. Έχω κάνει διάφορα. Πάντως έχει γραφτεί και πολύ μελάνη. Θα μου πεις τώρα, είναι μια περίοδος που στην τηλεόραση δεν γίνεται τίποτα για αυτά που γίνονται, δεν ξέρω αν θα ξαναγίνουν. Ότι θα έκανες και καθημερινό. Είχε συζητηθεί ποτέ αυτό, δηλαδή σου είχε γίνει ποτέ μου πρόταση? Μου είχε γίνει πρόταση για καθημερινό. Ναι, μου έχει γίνει κάποιες φορές. Αλλά. Αλλά δεν είναι κάτι που το αγαπώ πολύ. Γιατί βαριέσαι το. Αλήθεια, δεν ξυπνάς. Δεν, νομίζω ότι αυτό θα με ενοχλούσε πολύ. Αλλά το πρωινό ξύπνημα. Το πρωινό ξύπνημα. Τι ώρα ξυπνάς δηλαδή το πρωί? Ναι, γιατί σίγουρα θα ήθελα να κάνει και θέατρο παράλληλα. Δηλαδή, δεν οπότε είναι αυτός ο βασικός ο λόγος όμως. Πες, από τη μια χρονιά δεν έκανε θέατρο, παιδί μου. Δεν έκανε θέατρο μια χρονιά. Ο βασικός λόγος είναι όταν πια υπήρχαν και σύριαλ, θυμάμαι παλιά, ναι, και κάναμε γυρίσματα. Δεν θα μπορούσα να κάνω εκπομπή, γιατί θα έπρεπε, τότε θα έπρεπε να αλλάξω ακριβώς ταυτότητα. Δεν θα μπορούσα να κάνω σύριαλ και να είμαι στο γύρισμα, γιατί θα έπρεπε να είμαι κάθε μέρα σε μια εκπομπή. Mm-hmm. Και αυτό δεν ήταν κάτι που το ήθελα. Αυτό που αγαπώ περισσότερο. Θα έπρεπε να επιλέξει ένα από τα δύο, δηλαδή, ναι, τότε. Ναι. Ενώ, ας πούμε, εκπομπές όπως είναι το dancing ή όπως, ας πούμε, όταν έκανα τη Eurovision, είναι πράγματα που έρχονται και φεύγουν. Mm-hmm. Δεν απαιτούν τόσο χρόνο όσο ένα καθημερινό πρόγραμμα. Mm-hmm. Και επίσης δεν ξέρω αν θα μπορούσα και να το κάνω επίσης. Γιατί? Δεν ξέρω αν θα είχα αυτή τη δυνατότητα. Σε ποιο κομμάτι, στο να. Δηλαδή, αν έκανες πρωινό, τι δεν θα σου άρεσε να κάνεις συνεντεύξεις, δεν θα σου άρεσε να μαγειρεύεις, τι αφού μαγειρεύεις? Δεν ξέρω αν θα ήμουν καλή. Δεν ξέρω αν θα. Δεν ξέρω τι απαιτεί, τι απαιτήσεις έχει ένα πρωινό. Δεν ξέρω αν θα ήμουν καλή στις συνεντεύξεις. Δεν ξέρω αν θα ήμουν καλή αν είχα κάποια στιγμή κάποιον απέναντί μου που δεν τον ήξερα καθόλου ή που μπορεί και να μην. Να μην σε ενδιαφέρει κιόλας. Ναι, δεν ξέρω αν όλο αυτό το πράγμα θα μου έβγαινε στον αέρα πώς θα ήταν. Από όλα αυτά, είσαι αρκετά χρόνια, δουλεύεις από μικρή, έχεις κάνει αρκετά. Έχεις βγάλει χρήματα, τα έχεις κρατήσει ή τα έχεις οδέψει από εδώ και από εκεί απερίσκεπτα? Γενικά είμαι το απερίσκεπτο σε αυτό το τομέα. Είσαι, είχα πολύ οργανωτική και ότι. Όχι, οργανωτική είμαι στα σεντόνια μου, στα πράγματα στο σπίτι, σε αυτά. Στα χρήματα δεν είμαι τόσο, δυστυχώς. Όχι, δεν είμαι. Εντάξει, έχω βγάλει κάποια χρήματα τα οποία. Δεν λες, πούμε, από αυτή τη συνεργασία. Έχεις ένα σπίτι. Ναι. Από μία συνεργασία μόνο να χτίσω ένα σπίτι, όχι. Όχι. Από αρκετές συνεργασίες, ναι, ένα σπίτι έχω χτίσει. Αυτό να δηλαδή τα κρατήσεις, ρε παιδί μου, αυτό, να τα κρατήσεις τα χρήματα και να μην τα ξοδεύεις αλόγιστα. Ρε παιδί μου, σου λέω ότι από τη δουλειά της έχει κάνει μια αγορά ένα σπιτιό. Έχει καταφέρει και έχει πάρει ένα σπίτι. Έχω πάρει ένα σπίτι, ναι. Αυτό.
Και τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα, πώς να νομίζεις ότι έχω βγάλει όλα αυτά τα χρόνια. Είσαι σπάταλη, δηλαδή σε τι, η σπατάλη σου ποια είναι, ας πούμε. Δηλαδή να πάρεις παπούτσια, ξέρω εγώ, από πολλές γυναίκες. Δεν είμαι σε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μπορώ να σου πω δηλαδή ότι ξοδεύω πάρα πολύ σε παπούτσια, ας πούμε. Mm. Παρόλο που τα αγαπώ τα παπούτσια. Είμαι σπάταλη και μου φεύγουν τα λεφτά και δεν καταλαβαίνω πού. Δηλαδή μέσα πάρεις, στην ημέρα. Γιατί γελάτε. Κάτι σκέφτηκα που λέγαμε στο διάλειμμα. Φεύγουν τα λεφτά έτσι. Δεν το καταλαβαίνω πού. Δεν μπορώ δηλαδή να οργανώσω το κεφάλι μου και να βάλω ένα πρόγραμμα σε αυτό το Μιχάλης πράγμα. Ο Μιχάλης έτσι είναι. Ο Μιχάλης, δόξα τω Θεώ, είναι λίγο πιο οργανωτικός. Οκ, okay, μπράβο, πάλι αλλά, καλά. Αλλά ελπίζω να οργανώσει και εμένα σιγά σιγά, ναι. Είναι αυτό που ένα συμπληρώνει τον άλλον. Ωραία. Σε είχα πιο οργανωτική πάντως αυτό το κομμάτι, δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή ακόμα και αυτό που λες για την τηλεόραση και για το πόσο απαντάς για τη μητρότητα. Γενικά θέλεις να έχεις τον έλεγχο από τις απαντήσεις τουλάχιστον. Ναι, ναι, θέλω. Από συνεντεύξεις που έχω διαβάσει θέλω, και έχουμε κάνει και μαζί. Θέλεις να έχεις τον έλεγχο των πραγμάτων. Δεν θέλεις να πας κάπου χωρίς να ρωτήσεις, χωρίς να ξέρεις τέλος πάντων τι πρόκειται να συμβεί, να το αφήσεις έτσι στην τύχη του. Θεωρούσα ότι είσαι πιο. Λοιπόν, Ζέτα, άκου να δεις τώρα τι γίνεται εδώ στο Μέγα, επειδή είμαστε φιλές πλαχνοί. Και δηλαδή, στο... ακόμα και για το παιχνίδι, τη είπα μετά θα παίξουμε το παιχνίδι. Θέλει να μάθει τι παιχνίδι. Όχι, να κάνω την εισαγωγή. Επειδή φέτος λόγω ισόνων γελάδων το ΜΕΚΑ δεν έδωσε κόμπι στον Ουγγαρέζο. Α. Και επειδή ξέρεις, έχουμε την κρίνια αυτή ότι όχι, εγώ δεν είμαι παρουσιαστής κτλ. Το έχουμε δώσει. Ναι. Λοιπόν, έχει γκρινιάξει πάρα πολύ. Του έχουμε δώσει την ευκαιρία, ξέρω εγώ, μερικές φορές. Χτύπησε η κρίση και εδώ. Ναι, δηλαδή. Να κάνει τον παρουσιαστή στην εκπομπή μέσα. Δηλαδή ένα δεκάλεπτο αλκυστέας, κατάλαβες τώρα. Οπότε έχει και τους καλεσμένους σαμπαίκτες, οπότε κανονικά, όλα δηλαδή, μαζί τώρα και εσένα καλεσμένη παίκτρια, τώρα τι καλύτερο. Είσαι έτοιμος να μας υποδεχθείς. Εσείς είστε.